Σας. Τελειώνει ο Φεβρουάριος, γι' αυτό στο σημερινό μου βίντεο επέλεξα να φτιάξουμε μαρτάκια. Δεν θα φτιάξουμε όμως τα συνηθισμένα μαρτάκια που βλέπουμε με τη δίχρωμη κλωστή, τα ματάκια, τις χάντρες ή τα φουντάκια και όλα αυτά τα υπερβολικά, αλλά θα φτιάξουμε μία δική μου εκδοχή, λίγο πιο κομψή και διακριτική, μιας και το μαρτάκι θα το φοράμε από το πρωί έως το βράδυ, οπότε πρέπει να ταιριάζει με τα περισσότερα ντυσίματά μας. Δεν λέω φυσικά ότι δεν μου αρέσουν αυτά τα ωραία υπερβολικά μαρτάκια με τα πολλά στολίδια, απλά νομίζω ότι δεν ταιριάζουν σε μένα, γιατί εκτός από τα τατουάζ που έχω πάρα πολλά, καμιά φορά φοράω και υπερβολικά ρούχα ή πιο βραδινά και νομίζω ότι αν θα βάλω και αυτό το μαρτάκι με τα πολλά στολίδια θα είμαι σαν τσίρκο. Οπότε σήμερα θα σας δείξω τη δική μου εκδοχή, την οποία τη σκέφτηκα για να ταιριάζει με τα περισσότερα ντυσίματα και πρωινά και βραδινά. Θα κάνουμε δηλαδή ένα μαρτάκι λίγο πιο κομψό και πιο διακριτικό, όπως τα περισσότερα αξεσουάρ που προτιμώ, ιδιαίτερα αν θα τα φοράω τις περισσότερες ώρες της μέρας. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε τα υλικά μας, φυσικά θα σας υπενθυμίσω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για να βλέπετε περισσότερα από τα βίντεό μου, όπως και μπορείτε να με ακολουθήσετε και στα υπόλοιπα social media. Αν έχετε κάποια απορία ή χρειάζεστε βοήθεια, να μου στείλετε μήνυμα. Πάμε τώρα στα υλικά μας. Πρώτα απ' όλα θα προτιμήσουμε ένα κορδονάκι λεπτό. Έχω πάρει αυτό εδώ το λεπτό ακριλικό κορδόνι σε λευκό και σε κόκκινο. Τα υλικά που θα σας δείξω σήμερα τα έχω πάρει από ένα κατάστημα το οποίο νομίζω έχει και διαδικτυακό κατάστημα, θα σας το έχω κάτω στην περιγραφή αν σας αρέσει κάποιο από αυτά που θα χρησιμοποιήσω να το παραγγείλετε κι εσείς ή να πάτε να δείτε, είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οπότε συνεχίζουμε. Αυτό λοιπόν το κορδόνι το ακριλικό έχω πάρει το πιο λεπτό, υπάρχει και λίγο πιο χοντρό αλλά προτίμησα το πολύ λεπτό για να είναι διακριτικό το βραχιολάκι μου και αυτά εδώ τα διακοσμητικά, τα οποία εγώ τα έχω προτιμήσει σε χρυσό χρώμα, θα σας τα δείξω και έτσι, είναι αυτό εδώ το πολύγωνο. Μπορείτε φυσικά αν δεν σας αρέσει το χρυσό να πάρετε είτε ροζ χρυσό είτε ασημί, εγώ νομίζω όμως ότι με το κόκκινο θα τέριαζε περισσότερο αυτό εδώ το χρυσό. Και αυτό εδώ το μεταλλικό στοιχείο, το οποίο είναι απλά μία ράβδος, η οποία δεν είναι και από τις δύο πλευρές. Όλα αυτά τα έχω πάρει από το ίδιο κατάστημα του οποίου το link θα σας έχω από κάτω. Αν θέλετε να δείτε, είδα και ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο το οποίο ήταν σαν αυτό, αλλά σε τετράγωνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα πανεύκολα μαρτάκια μας. Θα ξεκινήσω παίρνοντας το κόκκινο κορδονάκι μου και αυτό που θα κάνω είναι να μετρήσω τον καρπό μου γύρω-γύρω. Δεν χρειάζεται να είμαστε ακριβείς στις μετρήσεις μας. Θα κόψουμε φυσικά περισσότερο για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα βγει μικρότερο. Οπότε τώρα θα πάρω το ψαλίδι μου και θα κόψω το κόκκινο κορδονάκι μου. Θα πάρω μετά το λευκό και θα κόψω ίση ποσότητα. Στη συνέχεια θα πάρω το μεταλλικό στοιχείο που έχω επιλέξει. Συνήθως επιλέγω στοιχεία τα οποία δεν είναι και από τις δύο πλευρές ή αν είναι κάτι τέτοιο και δεν υπάρχει τρυπούλα για να περάσει το κορδόνι μας, μπορούμε απλά να το περάσουμε από την κάθε του πλευρά. Τώρα λοιπόν θα πάρω το ένα μου κορδονάκι, θα το περάσω από τη μία πλευρά και το άλλο θα το περάσω από την άλλη. Αν θα ήθελα όμως να προσθέσω κάτι ακόμα, μπορούμε να πάρουμε μικρές διακριτικές χάντρες στο ίδιο χρώμα με το μεταλλικό μας στοιχείο και να τις περάσουμε μία από κάθε πλευρά. Αυτό δεν θα το κάνω όμως τώρα γιατί νομίζω ότι για μένα θα είναι υπερβολικό, οπότε το μόνο που μας μένει είναι να το δέσουμε στο χέρι μας. Μία άλλη επιλογή βέβαια είναι, αν δεν μας αρέσει το δίχρωμο κορδόνι, να φτιάξουμε ένα βραχιολάκι με κόκκινη κλωστή και από τις δύο πλευρές και να πάρουμε το άλλο στοιχείο που έχουμε επιλέξει στην ίδια απόχρωση με το πρώτο και να κάνουμε και από τις δύο πλευρές με άσπρο κορδονάκι, οπότε θα τα φοράμε και τα δύο στο χέρι μας και θα είναι σαν κάτι σαν διαχωρισμένο μαρτάκι. Τώρα λοιπόν θα φωνάξω κάποιον να με βοηθήσει να το δέσω στο χέρι μου. Αυτά ήταν λοιπόν τα πανεύκολα και κομψά μαρτάκια που ήθελα να σας δείξω σήμερα. Έχω κάνει και άλλες δύο εκδοχές με μονόχρωμη κλωστή για να δείτε πώς θα είναι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή, την οποία μπορείτε να τη φοράτε με τα περισσότερα ρούχα σας. Ελπίζω το σημερινό μου βίντεο να σας άρεσε και να το δοκιμάσετε και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!